Τη στήριξη της Εκκλησίας στο θεσμό του γάμου και της χριστιανικής οικογένειας εξέφρασε για ακόμη μια φορά ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος στο χθεσινό του κήρυγμα στον ιερό ναό του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στο Βόλο. Χθες αναγνώστηκε σε όλους τους ιερούς ναούς η εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου κατά του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια και για τη δυνατότητα τεκνοθεσίας. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος τόνισε ότι το επίμαχο νομοσχέδιο πλήττει τον ιερό θεσμό του γάμου. Ασχολούμεθα με άλλα προβλήματα που αφορούν μόνο μια ελαχιστοτάτη μειονότητα και το παράπονο μας είναι ότι παρόλο θα μπορούσε αυτό να λυθεί εάν τυχόν αφορά κάποια παιδιά με οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, δυστυχώς χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται όρος γάμος. Μα ο γάμος στην πατρίδα μας είναι ιερός. Ο γάμος είναι στην πατρίδα μας μια παράδοση μακραίωνη, με ιερότητα, με μυστήριο, με τραγούδια και χαρά, με την ένωση ενός άντρα και μιας γυναίκας για να φτιάξουν οικογένεια, να γεννήσουν παιδιά. Αυτό σημαίνει γάμος στην Ελλάδα. Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Μητροπολίτη Δημητριάδος στους πολιτικούς που, όπως είπε χαρακτηριστικά, υποχωρούν στις πιέσεις των διεθνών λόμπις. Δυστυχώς τα διεθνή, όπως λέγονται, λόμπι, είναι τόσο ισχυρά που επιβάλλουν σε ένα κράτος σαν την Ελλάδα να θεσπιστεί αυτός ο γάμος. Τι γάμος? Όλοι ξέρουμε. Και θα το πω για άλλη μια φορά. Ότι θα νομοθετήσουν για κάτι που δεν θα ήθελαν ποτέ να τους συμβεί στους ίδιους στη ζωή τους. Έτσι είναι. Παίρνουν μια απόφαση και μέσα τους λένε ευτυχώς εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Ευτυχώς εμένα δεν συνέβη. Και ελπίζω να μην συμβεί ποτέ στην οικογένειά μου. Αυτό το λένε όλοι, αλλά ψηφίζουν. Με καυστικό ύφος σχολίασε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα κόμματα προσπαθούν να διασφαλίσουν την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, παρακάμπτοντας τις αντιδράσεις εντός των κοινοβουλευτικών τους ομάδων. Η αντίσταση του λαού μας σε αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας είναι καθολική αντίσταση. Διαχέεται σε όλα τα κόμματα, σε όλες τις παρατάξεις. Πουθενά δεν έμεινε 100% συμπαγής κάποια δύναμη να πει ότι ναι, το θέλουμε αυτό το νομοσχέδιο. Παντού υπήρξαν αντιδράσεις. Και βεβαίως αναγκάστηκαν να πούνε για πειθαρχίες. Δηλαδή για δικτακτορικό τρόπο. Ναι, και ακόμα αν δεν θέλεις θα ψηφίσεις. Αν αυτό είναι δημοκρατία, ας τη χαίρονται.